Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννης Κασουλίδης μετέβη σήμερα Κυριακή στη ΣΥΠΑ κατόπιν πρόσκλησης του Αμερικανού ομολόγου του Άντονι Μπλίνκεν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού ΙΠΕΞ, το μεσημέρι της 3ης 1 Φεβρουαρίου, ο Άντονι Μπλίνκεν θα υποδεχτεί τον Ιωάννη Κασουλίδη στο State Department. Στο επίκεντρο των συζητήσεων πρόκειται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις και η προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσής τους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, το Κυπριακό και η δημιουργία συνθήκων που να συμβάλλουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, θέματα ενέργειας, οι πολυμερείς μηχανισμοί συνεργασίας με έμφαση στο σχήμα 3-1, καθώς και άλλα περιφερειακά και διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Το απόγευμα της 3ης, ο Κύπριος ΙΠΕΞ θα έχει συνάντηση με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνση Πελόζη, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με την Υφυπουργό Εξωτερικών, Βικτόρια Νούλαντ. Το βράδυ της ίδιας μέρας θα παρακαθίσει σε δείπνο των ομογενειακών οργανώσεων. Την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα λάβει μέρος σε πρόγευμα εργασίας με εκπροσώπους αμερικανικών think tanks και ακολούθως θα συναντηθεί με τη Διευθύντρια Ευρώπης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αμάντα Σλόατ. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντες. Την 5η 3 Φεβρουαρίου, πριν την αναχώρησή του από τη ΣΥΠΑ, ο κύριος Κασουλίδης θα έχει συνάντηση στο State Department με τον Σύμβουλο για Θέματα Ενεργειακής Ασφάλειας, Άμος Χότστάιν. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemeshd.gr.